Στην τηλεφωνική γραμμή ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου είναι βουλευτής και πρόεδρος του κινήματος Οικολόγος Συνεργασία Πολιτών. Κύριε Θεοπέμπτου, καλημέρα σας. Καλημέρα. Απολογούμε για την καθυστέρηση. Έχετε ακούσει για το νερό, θέλω να συζητήσουμε για τις πολυκατοικίες, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για το τι συμβαίνει στον τομέα της υγείας. Βγήκαν όλα στη φόρα τις τελευταίες μέρες. Όλα δηλαδή. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτά είναι προβλήματα που υπήρχαν εδώ και πολλά χρόνια, αλλά τώρα με τη δημιουργία του ΟΚΙΠΗ έχουν βγει στο φως πολλά. Ακόμα ένα θέμα το οποίο υπάρχει είναι και το γεγονός ότι όταν δημιουργήθηκε το ΟΚΙΠΗ, για κάποιο λόγο που δεν έχω αντιληφθεί, δεν υπάρχει τομέας αγορών. Δηλαδή τις μεγάλες αγορές, τις μεγάλες προσφορές, τις χειρίζεται το ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία και το Υπουργείο Υγείας. Οπότε έχουμε ακόμα δρόμο στο να προχωρήσουν να λειτουργεί ο ΟΚΙΠΗ από μόνος τους ανεξάρτητος. Αποδεικνύεται ότι έχει μια ανικανότητα να λειτουργήσει και αυτή η κυβέρνηση που ήθελε να διαλύσει τους δημοκρατικούς οργανισμούς και να κάνει όλα αυτά που λέγαμε, πήγε και δημιούργησε ακόμα έναν δημοκρατικό οργανισμό ο οποίος έχει όλα τα προβλήματα και τις παθογένειες των δημοκρατικών οργανισμών και ακόμα περισσότερες. Ικανοποίησε τους γιατρούς στα αιτήματά τους χωρίς να αλλάξει το καθεστώς εργασίας τους, για παράδειγμα. Ναι, δεν αλλάζουν αυτά τα πράγματα εύκολα. Ναι. Γι' αυτό θα πρέπει τουλάχιστον να έχουμε ένα σχεδιασμό σε βάθος χρόνου. Οι νέοι οι οποίοι προσλαμβάνονται να έχουμε κάποιο είδους αλλαγές στα συμβόλαια να μπορεί να λειτουργεί το σύστημα υγείας μας σωστά. Ωραία. Λοιπόν, νερό στις πολυκατοικίες. Είδαμε το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Σταύρου Αντωνίου στον Κυριακάτικο Πολίτη και εσάς να λέτε ότι θα καταθέσετε στη Βουλή τροπολογία για το νερό στις πολυκατοικίες. Διότι τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το νερό, με το πόσιμο νερό, κύριε Θεοπέμπτου? Εντάξει, θα δείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές πολυκατοικίες όπου τα διαμερίσματα δεν έχουν παροχή καθόλου, δηλαδή ούτε ακόμα και τη βρύση για κατευθείαν πόσιμο νερό. Και θα βρείτε ακόμα και πολυκατοικίες που, παρόλο που υπάρχει βρύση για πόσιμο νερό κατευθείαν, το νερό περνά πρώτα από ντεπόζιτων που δεν έχουν δοθεί προδιαγραφές υγείας. Mm-hmm. Επομένως, αυτό είναι το θέμα το οποίο ξεκίνησα να ψάχνω. Και όταν κοιτάξει κάποιος τους κανονισμούς που υπάρχουν σε κάθε έδατο προμήθεια, θα δείτε ότι υπάρχει μια διαφορά στο ιδιαίτερα για τις πολυκατοικίες που τους υποχρεώνουν πολλές φορές να βάζουν ντυπόζιτον στην είσοδο για να μπορεί να πηγαίνει το νερό με πίεση πάνω στα διαμερίσματα. Άλλοι κανονισμοί βάζουν την υποχρέωση να έχει απευθεία νερό που είναι εδώ προμήθεια. Αλλά αυτά είναι κανονισμοί των διαφόρων υδατοπρομήθειών, δηλαδή σε πόλεις που λειτουργούν και το πόσιμο νερό, αλλά και σε περιοχές που υπάρχει συμβούλιο υδατοπρομήθειας. Όταν πάτε να δείτε όμως και των περιοδών και οικοδομών νόμων, που είναι ο νόμος, τότε εκεί θα δείτε ότι η φρασιολογία η οποία υπάρχει για το πόσιμο νερό είναι ο καθένας μπορεί να την καταλάβει όπως θέλει. Ένας βουλευτής δεν μπορεί να αλλάξει κανονισμό. Ναι. Μπορεί όμως να αλλάξει νόμο. Και έτσι την επόμενη ολομέλεια θα καταθέσω τροπολογία που να λέει ξεκάθαρα ο νόμος για την υποχρέωση να παρέχουν απευθείας πόσιμο νερό μέσα στην κουζίνα, αλλά για να αλλάξουν οι κανονισμοί και να έχουμε μια ομοιομορφία σε όλα τις προμήθειες, θα πρέπει να το κάνει αυτό ο Υπουργός. Γι' αυτό να ετοιμάζω μια επιστολή με πολλά στοιχεία μέσα για να προχωρήσουμε σε αυτόν την αλλαγή. Γενικά, κύριε Θεοπέμπτου, υπάρχει έλεγχος στα ντυπόζιτα, είτε είναι για πόσιμο νερό, είτε απλώς για να αποθηκεύσει κάποιος νερό όταν το χρειαστεί? Ελέγχει κάποιος πόσο καιρό έχει να καθαρίσει κάποιος το ντυπόζιτο του? Δεν βρήκα κάπου κάποια υποχρέωση, ναι. Αλλά να σας πω ότι ξεκινούν και τα προβλήματα για μένα από το γεγονός ότι δεν έχουμε προδιαγραφές ασφαλείας για τα ντυπόζιτα. Δηλαδή, όταν πάτε σε πολυκατοικίες, θα δείτε αυτή τη στιγμή να έχουν διάφορα ντυπόζιτα, πλαστικά, τα οποία είναι των ντυπόζιτων που για να κάνεις μπάνιο, για παράδειγμα. Ναι. Αλλά θα δείτε διάφορες τεχνολογίες, αλλά δεν βρήκα πουθενά προδιαγραφές
για νερό το οποίο περνά, για αντιπόσιτο μέσα από το οποίο περνά νερό για πόσιμο. Ναι. Δεν βρήκα πουθενά εννοώ να αναγράφονται σε κανονισμούς ή οπουδήποτε αλλού. Ναι. Αυτό με ανησυχεί. Mm-hmm. Άρα δεν υπάρχουν προδιαγραφές και δεν υπάρχουν και έλεγχοι. Βασικά δεν διενεργούνται ούτε έλεγχοι. Όταν δείτε ότι βασικά έχει πάρα πολύ κόσμο που δεν έχει ούτε καν την βρύση μέσα στην κουζίνα του, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει καθόλου έλεγχος. Είναι ένας από τους πολλούς λόγους γιατί βλέπετε τόσα πολλά, τόσες πολλές μπουκάλες νερού να τις πολλού δεξιά και αριστερά παντού και στις ναι. υπεραγορές και σε καταστήματα. Και ο κόσμος αγοράζει υπό κερματοδέχτες. Ναι. Οδηγήσαμε τον κόσμο στο να αγοράζει αφιαλωμένο νερό, το οποίο σε όλη την Ευρώπη κάνουν μεγάλες εκστρατείες για να σταματήσει. Γιατί να σταματήσει, για το πλαστικό. Είναι δικαίωμα του ανθρώπου να έχει πόσιμο νερό διαθέσιμο. Θα δείτε και αλλαγές στις νομοθεσίες που έρχονται που θα υποχρεώνουν και το κράτος και τις εταιρείες να παρέχουν πόσιμο νερό σε όλους τους υπαλλήλους. Ναι. Και η κυβέρνηση και οι εταιρείες και τα σπίτια. Ναι. Και τα ευρωπαϊκή οδηγία. Αλλά το θέμα είναι τι είναι να κάνουμε και με όλους αυτούς τώρα που έχουμε. Εδώ στην Κύπρο πας σε χωριά που βγάζουν αυτό το νερό το εμφιαλωμένο και σου φέρνουν εμφιαλωμένο. Δεν σου φέρνουν νερό από τη βρύση. Ναι. Και μια πρακτική που πρέπει να αλλάξουν και τα εστιατόρια και παντού. Έχουμε μεγάλο πάθος για το εμφιαλωμένο νερό στην Κύπρο. Ναι. Μα έχουμε πάθος, απλώς αυτούς σου φέρνουν. Δεν σου φέρνουν από το άλλο και να το ζητήσεις, θα σου φέρουν ένα ποτήρι. Δεν θα σου φέρουν. Ναι. Όταν είσαι για παράδειγμα στην Ελλάδα, σου φέρνει το πρώτο πράγμα που βάζεις στο τραπέζι είναι ένα δοχείο με φρέσκο παγωμένο νερό. Ναι. Εμείς προτιμούμε τις μπουκάλες. Δεν είναι ο πελάτης που τις προτιμά. Είναι τα εστιατόρια που σου τα φέρνουν γιατί θα το πουλήσουν. Ακριβώς. Ναι, αυτό είναι. Ναι. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει. Λέει ένας ακροατής, γιατί τα διαφορά συμβουλέτα του Προμήθειας δεν δημοσιεύουν τις αναλύσεις του νερού στο διαδίκτυο για να ξέρουμε αν το πόσιμο νερό που έχουμε στην Κύπρο είναι καλό ή όχι. Είναι καλό γενικά η ποιότητα του νερού που έχουμε στην Κύπρο είναι καλή. Εγώ νιώθω ότι η ποιότητα του νερού που έχουν στις δεξαμενές τους πριν να το προωθήσουν στους καταναλωτές είναι καλή. Ναι. Γίνεται και έλεγχος από το κρατικό χημεία. Εμένα η μεγάλη μου έγνοια είναι το τι συμβαίνει στις υπόγειες διασωληνώσεις. Έχουμε και απώλειες που σημαίνει ότι μπορεί να εισέλθουν μέσα στη σωλήνα και διάφορα άλλα πράγματα. Και έχουμε και πολλή έννοια γιατί πολλές φορές το νερό μυρίζει, δεν ξέρω τι πάει λάθος με τη χλωρίωση την οποία κάνει η κυβέρνηση. Μυρίζει πάρα πολύ, μα πάρα ναι. πολύ. Ναι. Αλλά το πιο εκνευριστικό για μένα είναι ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια φωνάζει ο κόσμος ότι μπαίνουν χώματα, ότι μυρίζει πάρα πολλά και δεν δίνουμε λύση, δηλαδή δεν ασχολείται κανένας να βρει λύση. Ναι. Είναι πολλά τα χρόνια που κάνει ο κόσμος παράπονο είτε για μυρωδιά, είτε για χώματα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν προσπαθεί κάποιος... Χώματα, αγιώματα, για να πούμε... Ναι, ναι και αγιώματα. Ναι, βρίσκεις. Ναι. Λέει ένας ακροατής, δύο ακροατές για την ακρίβεια, μάλιστα μου λένε και περιοχές. Αυτά ήταν τεμπότσιτα, κερματοδέχτες, τα πρατήρια, τα μικρά νερού. Πάνω τα πιστοποιητικά είναι λιγμένα ή είναι πριν από δύο χρόνια ο τελευταίος έλεγχος. Γι' αυτό το νερό ξέρουμε κάτι, ξέρουμε αν γίνεται πραγματικός έλεγχος, ποιος ελέγχει, πότε θα έπρεπε να γίνεται έλεγχος. Για να μπορεί να μπει ένας κερματοδείχτης σε μια περιοχή πρέπει πρώτα να έχει τη μηχανή την οποία θα την πιστοποιήσει η κυβέρνηση, αν δεν κάνω λάθος, το Υπουργείο Υγείας. Ναι. Μετά πρέπει να πάρει άδεια πώλησης νερού από την τοπική υδατοπρομήθεια και κάποιες στιγμές που δεν ξέρω πώς γίνεται υποτίθεται ότι παίρνει, όχι υποτίθεται, παίρνει νερό το κρατικό χημείο δείγματος και κάνει αναλύσεις. Ναι. Εδώ λέει αλλά... είναι τα πιστοποιητικά που έχουν πάνω είναι λιγμένα, άλλα από το Δεκέμβριο του 19, άλλα εδώ και εδώ δύο χρόνια. Εντάξει, υπάρχει ένα πιστοποιητικό ότι η μηχανή ελέγχθηκε, οπότε αυτό το πράγμα εγώ είχα ζητήσει πριν πάρα πολλά χρόνια από το Υπουργείο Υγείας να είναι μεταλλική η αναρτησή, ούτως ώστε να μην είναι μια πόλα κολλημένη με σπιτ φίξ πάνω στο ψυγείο.
και να ξέρουμε σίγουρα ότι τούτη η μηχανή, όταν είναι στερεωμένο πάνω μια μεταλλική ταπελίτσα η οποία να λέει ότι ελέγχθηκε, να ξέρουμε ότι ελέγχθηκε και όχι απλά να έχουμε μια κόλλα η οποία μπορεί να την βάλει οποιοδήποτε οπουδήποτε. Ναι. Αλλά δεν προχωρήσαν αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τεράστιο το θέμα του νερού και εγώ βλέπω μια πολλά μεγάλη ατράνεια και μια φοβερή έλλειψη ελέγχου. Έχει τόσο πολύ κόσμο που ταλαιπωρείται. Είναι δικαίωμα το νερό και όχι εμπόρευμα, λένε στα κορατήρια. Έχει απόλυτο δίκιο, αλλά δικαίωμα είναι στις χώρες τις πολιτισμένες, όχι στις χώρες να μην χαρακτηρίσω τον τόπο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεοπέμπτο. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.